Στην πράξη, αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πάγωμα μισθών για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν μετά από μια τριετία τα 50 ευρώ θα μας τα έχουν ξαναμίσει το εισόδημά μας με αύξηση φόρων που τα ζούμε και τώρα και με το υπάρχον φορολογικό νομοσχέδιο, με αύξηση στις τιμές βασικών προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης κτλ. Άρα λοιπόν, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το ποιος θα παίρνει τη μερίδα του λέοντος, το ποιος θα κερδίζει. Και θα κερδίζει πάντα όπως και πριν. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτή την πολιτική υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια με του ΣΥΡΙΖΑ. Με σημειώσεις φόρων προχωράει η κυβέρνηση από την ανάδειξή τη στη διακυβέρνηση της χώρας. Οπότε, για ποιον? Μπορούμε να συζητήσουμε για το φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε και τι προβλέπει. Ποιοι ακριβώς θα πληρώσουν λιγότερους φόρους, γιατί μαζί με τους φόρους που λέει ότι μειώνει και τους συντελεστές για τα χαμηλά εισοδήματα από το 22% στο 9%, ταυτόχρονα προβλέπει αύξηση σε αυτά που θα εισπράξει ως φορολογικό ποσό. Χώρια που δεν αναιρείται και από το φορολογικό νομοσχέδιο ότι το 93% των φόρων τον πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτό δεν αναιρείται, δεν αλλάζει. Ένα δις όμως θα δοθεί σε συνταξιούχους με τον ασφαλιστικό. Πολιτική, καλά, να φτάσουμε και στο ασφαλιστικό ή θα το δούμε ξεχωριστά. Θα το πούμε και ξεχωριστά, αλλά το έθεσε η Νίνα. Εγώ να σου πω, ένα αυτό το στοιχείο. Δεύτερο, βλέπουμε το πώς εφαρμόζεται ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου που απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και αυτό που το εκμεταλλεύονται και οι διάφοροι εργατοπατέρες, ο ορδοτικός συνδικαλισμός, γιατί είδαμε πώς η ΓΕΣΕ έσπευσε, παρόλο που είναι διοίκηση πρωτοδικείου, να υπογράψει το πάγωμα του κατώτατου μισθού και για το νέο έτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα, για το ασφαλιστικό, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε μία κουβέντα, είναι ότι με τις εξαγγελίες που λέει η κυβέρνηση, παραμένουν χαμένοι οι συνταξιούχοι, παραμένουν χαμένοι όλοι οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι. Οι απώλειες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια δεν καλύπτουν τότε στο ελάχιστο. Υπάρχει ανάγκη δηλαδή να κλιμακώσουν την πάλη και τον αγώνα τους όπως κάνανε και τα προηγούμενα χρόνια και αυτού τους επέτρεψε να έχουν κάποιες κατακτήσεις. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι θωρακίζεται ο νόμος του Κατρούγκαλου με το νέο ασφαλιστικό. Επομένως και αυτός ο νόμος πλέον μπορεί να έχει δύο νόμους. Αφού αλλάζουν οι αναπληρώσεις, αλλάζουν τα ποσοστά. Πώς γιατί ο νόμος του Κατρούγκαλου έχει ορισμένα σημεία που το βγάζει αντισυνταγματικό και έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Βρούτσης και μπορεί να βάλει επάξια και αυτό στο όνομά του δίπλα στο όνομα του κυρίου Κατρούγκαλου να θωρακίσει αυτό το νόμο με την αναλογιστική μελέτη και μια σειρά άλλα μέτρα. Μάλιστα. Γιατί μερικά βασικά στοιχεία, οι τρεις πυλώνες, το γεγονός ότι το κάτσο κοιτάται ένα μικρό ποσοστό εθνική σύνταξη, αυτά παραμένουν. Δεν αλλάζουν. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για να κλιμακωθεί η επίθεση στις συντάξεις. Εξαγωνία. Αυξήθηκε. Ένα παράδειγμα. Για να μην συγκρούμαστε. Καλά τώρα, εντάξει, θέλετε να βάλω 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μειώσει. Κύριε Μαρούπα, εσείς ως ΚΚΕ λέτε να μην υπάρχει καμία εμπλοκή σε αυτά τα σχέδια τα ενωσιακά ή τα ευρωατλαντικά. Ωστόσο, με τον ένα με άλλο τρόπο, η Ελλάδα σύρεται τώρα σε μια συγκεκριμένη διαμάχη η οποία υπάρχει εμφύλια προκειμένου στην Λιβύη και αν η συμφωνία οδηγήσει σε αποστολή παρατηρητών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα πρέπει να είναι απούσα και από αυτή τη διαδικασία. Καλά, δεν νομίζω ότι σύρεται ακριβώς. Θέλει να συμμετέχει για να πάρει μερτικό. Μέχρι τώρα δεν είχε εμπλοκή στο τι κάνανε οι φυλές στην Λιβύη. Εντάξει. Με αφορμή το τουρκικό λιβικό σύμφωνο. Στο τι γίνεται σήμερα στη Λιβύη. Όλοι αυτοί που συνεδριάζουν στο Βερολίνο έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτοί οι οποίοι δηλαδή διαλύσαν αυτή τη χώρα, αυτή η νατοϊκή συμμαχία για την οποία για να γίνει αυτή η επέμβαση στη Λιβύη σηκωθήκαν αεροπλάνα και από τη Σούδα το 2011, επί κυβερνήσεως οικουμενικής, δεν θυμάμαι ποια από όλες, έχουν ευθύνη και πάνε τώρα να μιλήσουν για ειρήνη. Εμάς αυτές οι εξελίξεις μας ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί και τα θύματα αυτών των ανταγωνισμών είναι οι λαοί. Εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε. Αν η εμπλοκή μας σε αυτές τις καταστάσεις μας βοηθάει ή δεν μας βοηθάει. Για να απαντήσω και στο ερώτημα που είπε ο κύριος Κάλκος. Δεν μας βοηθάει. Από ό,τι προκύψει από αυτές τις συμφωνίες και από την επιδίωξη του ελληνικού κεφαλαίου να εμπλακεί και να αποσπάσει λίγα από αυτές τις συμφωνίες, θα κερδίσουν συγκεκριμένα μονοπόλια. Ο λαός μας θα συνεχίσει να υποφέρει. Όπως το έχουμε δει και με άλλους λαούς, όπως το έχουμε δει και στη χώρα μας. Ότι μπορούν να πείσουν διάφορα ενεργειακά σχέδια, αλλά ο λαός μας να υπάρχει μεγάλη ενεργειακή φτώχεια. Η θεωρία των ανταλλαγμάτων, ότι θα είμαστε τα καλά παιδιά, θα συμμετέχουμε, θα στείλουμε ξέρω και στρατιώτες που είπε ο κύριος Δένδιας, ή τι θα στείλουμε, δείχνει ότι είναι χρεοκοπημένη. Ότι μπορεί να προσδοκά ανταλλάγματα το κεφάλαιο, αλλά για τους λαούς οι κινδύνοι μεγαλώνουν. Και σε αυτή τη θεωρία των ανταλλαγμάτων συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό ακριβώς τόνισε ο Πρωθυπουργός, ειδικά με την αρθογραφία του τις πρώτες μέρες του χρόνου και στην Αυγή και στο Βήμα της Κυριακής, που μιλούσε για τα ανταλλάγματα σχέση με τη Συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ. Ή ας πούμε η θεωρία ότι είμαστε ασφαλείς μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Που βλέπουμε να υπάρχει διαρκώς αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δηλώσεις όχι μόνο από Τούρκους αξιωματούχους αλλά και από Αμερικανούς που δείχνουν
αυτά που λένε, θα είμαστε μόνοι μας, όταν μεγάλα νησιά που έχουν, πώς το λένε, δικαιώματα κτλ. Άρα λοιπόν, με κριτήριο αυτά, όχι, να μην συμμετέχουμε, να μην εμπλακούμε ακόμα περισσότερο και να αποφύγουμε μια σειρά κινδύνους. Γιατί υπάρχουν μια σειρά κινδύνους που μας εμπλέκουν ακόμα πιο πολύ. Τρία πολύ σύντομα παραδείγματα. Πρώτον, η συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ που μπαίνει την Τρίτη στην Επιτροπή της Βουλής και πάει για ψήφιση. Ελπίζουμε και στην επιστολή κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας να μην πάμε διαδικασίες fast track, αλλά να γίνει ζήτηση, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεύτερο, η υπόθεση με τη Λιβύη. Και τρίτο, η υπόθεση της αποστολής πυραυλικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σε μια λογική ότι συμμετέχουμε σε μια συμμαχία και εμπλεκόμενοι ακόμα περισσότερο στην διαπάλη που υπάρχει κυρίως με επίκεντρο το Ιράν. Άρα, επομένως, ο λαός μας να μην δεχτεί η χώρα μας σαν ορμητήριο, να παλέψει ενάντια στις αποστολές στρατευμάτων εκτός Ιρώνων, να αποδεσμευτούμε από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή τη σκοπιά τον καλούμε να κινητοποιηθεί. Και ήδη έχουν ανακοινώσει διάφοροι φορείς του κινήματος ότι τη μέρα ψήφισης της συμφωνίας θα υπάρχει συλλαλητήριο.